Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως 109, η μακροθυμία των ανθρώπων. Ο λαίμονας πρέπει να είναι και υπομονετικός, όπως ο Χριστός στο Σταυρό επάνω. Παροιμίες. Μακροθυμήστε την οργή του Θεού, Βαρούχ. Στις αλλεπάλληλες αλλαγές, το χειρότερο της καταστάσεως, όσο μακροθύμησε και υπόμεινε καρτερικά τις συμφορές του βίου, σειρά. Να είσαι ποιητή στου δυστυχεί και μην αναβάλει αυτού την ελεημοσύνη σου. Με τη μακροθυμία κατεβοδώνονται οι υποθέσεις μας ενώπιον ορχόντων. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Μη βιάζεσαι να απαντήσεις, αλλά βράδυνε με υπομονή γρήγορα, άκουγε και αργά πάντα και γενικά να μιλάς όταν είσαι ήρεμος. Ο άνθρωπος που δεν θυμώνει εύκολα είναι πολύ συνετός, γιατί η εγκράτεια θυμού δείχνει μεγάλη φρόνηση και δύναμη και αρετή, και αντίθετα, μεγάλη αφροσύνη και δυναμία και στενοκαρδία είναι η ολιγοψυχία. Το ασφαλέστερο τεκμήριο ανίας και εντελώς φρονήσεως μακροθυμία του ευερέθιστου. Καλύτερος ο υπομονητικός από το χειροδύναμο και ισχυρό, όποιος συγκρατείται από μόνος του, ελέγχει τις ορμές του και τις επιθυμίες του και είναι προτιμότερος από αυτόν που καταλαμβάνει και πύργο. Καλύτερος μακρόθυμος από μεγαλώνου και γενικά ο υπομονητικός ανώτερος από το σοφό, γιατί είναι ηρωικότερος εκκλησιαστής. Ο υπομονητικός είναι συνετός. Ο μακρόθυμος λίγο καιρό υπομένει και ύστερα από λίγο θα αμυφθεί από τους ανθρώπους, γιατί θα βρει πολλούς υποστηρικτές, όπως και για λίγο τα λόγια του θα περιορίζει και έπειτα οι άλλοι πιστοί θα διηγούνται τη μακροθυμία του, σειρά. Σημεία της αγάπης των πλησίων, η αγάπη πρώτα-πρώτα μακροθυμεί και μας δίνει μεγαλοκαρδία, Κορίνθη. Μακροθυμείτε και υποφέρετε ανεξίκακα όλους και ατάκτους και λιγοψύχους και ασθενείς και επομένως όλοι θα σας ακούνε στις διδαχές σας πρόθυμα. Γιατί θα καταντροπιαστούν εάν σας βλέπουν έτσι να φέρεστε. Αν όμως η κακία του ενός βλάπτει τους άλλους, να μην μακροθυμούμε αλλά να ελέγχουμε την κακία και την ωφέλεια των πολλών και τη σωτηρία τους, επιδιώκοντας από τη μονομερή αρετή ωφελημότερη, η πολυμερής Θεσσαλονικής. Τι παρηγοριά όταν σκεφτούμε ότι ο Αβραάμ, μακροθυμώντας και υπομένοντας, πέτυχε την υπόσχεση που του δόθηκε από το Θεό να γεννήσει σε προχωρημένη ηλικία με τη γυναίκα του παιδί. Εβραίοι. Οι πλούσιοι άδικα καταδικάζουν τους δίκαιους, αλλά οι καταδικαζόμενοι να μην λυπούνται ούτε να σκανδαλίζονται, γιατί σε λίγο θα αλλάξουν τα πράγματα στη Δευτέρα Παρουσία και γι' αυτό ας μακροθυμούν κι άλλο. Ιακώβου. Ευέξαπτος προκαλεί έρηδες και μάχες, ενώ υπομονετικός προλαβαίνει και κάθε μέλους αμάχη.